την ώρα που το βίντεο ξυλοδαρμού 13χρονου μαθητή σε σχολείο του Ρεθύμνου εξακολουθεί να κάνει το γύρο του διαδικτύου, σοκάροντας την κοινή γνώμη. Ένα νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στα Χανιά, αυτή τη φορά με θύμα έναν 16χρονο, ενισχύει την ανησυχία για έξαρση του φαινομένου. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη την περασμένη Τετάρτη στο προάβλιο λυκείου της πόλης. Ένα πλαστικό μπουκάλι που εξφενδονίστηκε από καφετέρια και βρήκε τον 16χρονο μαθητή που βρισκόταν στο προάβλιο του σχολείου στο πρόσωπο ήταν η αφορμή για να εισέλθουν στο χώρο μαθητές άλλου σχολείου και εξωσχολικοί. Και του λέει: «Γιατί το έκανες αυτό?» «Γιατί έτσι θέλω και έτσι γουστάρω», ήταν η απάντηση του νεαρού αυτού που του πέταξε το μπουκάλι. Και μετά ο δικός μου βέβαια θύμωσε, γιατί σου λέει: «Δεν πετάμε, γιατί πετάτε μπουκάλια και γιατί έγινε αυτό?» Και του λέει: «Έλα μέσα να μου το πεις ότι έτσι γουστάρεις κλπ.» Μπήκε λοιπόν αυτός μέσα μαζί με άλλα παιδιά εξωσχολικά που ήταν στην παρέα του. Αν και τα πνεύματα κατευνάστηκαν αρχικά από εκπαιδευτικούς και οι εξωσχολικοί μαζί με μαθητές του άλλου σχολείου απομακρύνθηκαν, γρήγορα επανήλθαν και ένας εξ αυτών φέρεται να γρονθοκόπησε τον 16χρονο, ο οποίος άρχισε να αιμορραγεί. Γύρω στα 7-8 άτομα να έχουν εισέλθει στον προάβλιο χώρο από τη μεριά του γυμνασίου που η πόρτα ήταν ανοιχτή εκείνη την ώρα. Κατευθυνθήκανε προς το μέρος του. Τους λέει ο γιος μου: «Παιδιά, τι θέλετε?» Το θέμα έληξε. Αναφερόμενο στο περιστατικό που είχε συμβεί λίγο πριν με το μπουκάλι, εννοώ. Και χωρίς να του δώσουν καμία απάντηση, ο ένας εξ αυτών, ο αρχηγός τους, να πω, ο Νταΐστος, πήγε με πάρα πολύ δύναμη και το έπαιξε μία γροθιά στο σαγόνι. Για ομάδα εξωσχολικών και μαθητών που δρούν σαν συμμορία, έκανε λόγο η μητέρα του 16χρονου, η οποία έχει ήδη καταθέσει αναφορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο σχολικό συγκρότημα που συνέβη το περιστατικό, ενώ θέτει ερωτήματα ως προς τη φύλαξη των σχολείων. Κατά κάποιο τρόπο, εναποθέτω κάποιες ευθύνες στο γυμνάσιο που είχε ανοιχτεί την πόρτα, γιατί, αν μη τι άλλο, όταν αφήνουμε τα παιδιά μας σε ένα σχολείο, θεωρούμε ότι το αφήνουμε σε ένα ασφαλές μέρος. Δεν τα στέλνουμε στο λιμάνι να κάνουν τσάρκα μετά τα μεσάνυχτα και να ανησυχούμε. Είναι στο σχολείο. Σε ένα χώρο που πρέπει να είναι ασφαλές για όλα τα παιδιά και σε όλες τις βαθμίδες. Σήμερα ο 16χρονος μαζί με τους γονείς του μετέβη στο Παγνί προκειμένου να εξεταστεί από γναθοχειρούργο, καθώς στα Χανιά δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στο νοσοκομείο. Ο πατέρας του υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου για πρόκληση σωματικών βλαβών, ωστόσο η επίθεση σε βάρος του μαθητή προκαλεί έντονο προβληματισμό, με δεδομένο μάλιστα πως, όπως καταγγέλουν σχολικοί κύκλοι, καταγράφεται αύξηση της βίας στις μαθητικές κοινότητες της πόλης.